Προσπαθήσαμε κι εμείς αρκετές, είναι από τους ηθοποιούς που δεν πέρασαν ποτέ από το κάρμα και το είχαμε παράπονο και νομίζω ότι είναι και του ιδίου ένα παράπονο. Αλλά ο λόγος ποιος είναι? Διότι έχει αυτό που εμείς οι νέοι δεν το έχουμε. Όταν τον ψάξαμε 2-3 φορές στο τηλέφωνο, κύριε Γιώργο, μου ενάρθετε, κύριε Γιώργο, μου θα έρθετε. Επειδή εκείνη την περίοδο είχε άλλες δουλειές στην τηλεόραση, ναι, μου έλεγε δεν μπορώ να τα σμίξω όλα. Μπράβο. Κάνω αυτό το πράγμα αυτήν την περίοδο και είμαι αφοσιωμένος και προσιλωμένος εδώ. Όταν τελειώσει, ξέρω εγώ, η συμμετοχή μου στη Φαμίλια, όταν τελειώσει η συμμετοχή μου στο Coming, μετά να αυτό. Δεν μπορώ να λέω την ίδια περίοδο να κάνω δύο πράγματα. Μπορεί να είναι και καλύτερο. Και αυτόν, παιδιά, δεν το έχουμε όμως εμείς οι νέοι. Ναι. Εμείς οι νέοι τρέχουμε να κάνουμε και αυτόν και εκείνο και εκείνο και μοιράζεται και η προσοχή και η αφοσίωση που μπορείς να δώσεις σε κάποια πράγματα. Βέβαια θα μου πεις γιατί γίνεται αυτό. Διότι η μισθή δεν είναι καλή, ναι, και ένας νέος ηθοποιός πρέπει να κάνει 2 και 3 συμμετοχές για να μπορέσει να μαζέψει λεφτά που κάνουν και ένα μισθό. Εννοείται. Αλλά αυτοί οι ηθοποιοί της προηγούμενης γενιάς έχουν αυτήν την προσήλωση σε αυτό που κάνουν και γι' αυτό και το αποτέλεσμα είναι πάντοτε άρτιο, ωραίο και το αγαπάω ο κόσμος τόσο και πολύ. Και δεν, να πούμε ότι εσύ το ξέρεις καλύτερα φυσικά από μένα. Δεν γίνεσαι πλούσιος μέσα από το θέατρο. Είναι καθαρά, νομίζω, η αμοιβή είναι στο 80% ηθική, είναι εσωτερική, είναι αυτή η έκφραση του